Γεια σας, γεια χαρά. Φίλοι, φίλοι, στο Game Over GR είναι Παρασκευή 29 Οκτωβρίου και βλέπετε Vidcast Game Over GR, τον φάγαμε τον Οκτώβριο. Πάμε για Χριστούγεννα, Halloween μάλλον πρώτα και μετά Χριστούγεννα. Στα μικρόφωνα και στις κάμερες είναι ο κύριος Σάβας Καζατζίδης. Γεια και χαρά. Και ο κύριος Νικόλας Μαρκόγλου. Γεια χαρά. Και εδώ ο Γιώργος Καλήφας. Με τα παιδιά εδώ θα δούμε την ύλη της εβδομάδας που δημοσιεύσαμε στο Game Over GR. Μεταξύ 23-24 πόσο ήταν και 29 του μήνα, και θα δούμε και τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της εβδομάδας, που είναι πολλές. Είναι μια καλή εβδομάδα αυτή με πολλές κυκλοφορίες ενδιαφέρουσες, και βεβαίως στο τέλος του βίντεο θα δούμε και την επικαιρότητα, ένα σύντομο σχολιασμό, αν και αυτά βεβαίως όπως πάντα τα βλέπουμε κάθε Δευτέρα βράδυ στο webcast. Σάβα, Νικόλα, όλα καλά? Όχι, αλλά δεν πειράζει. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε πρώτα για την ύλη και για τις κυκλοφορίες, να σχολιάσουμε και ό,τι θέλουμε μετά, ό,τι θέλετε το λέμε στο τέλος. Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα, είχαμε 3 reviews αυτή την εβδομάδα, γιατί ήταν και η αργία βεβαίως και ήταν λιγότερη ύλη. Alien Cube, ο Νικόλας, ένα review του Νικόλα, για ένα... είχες κάνει και ένα προήμιο έτσι την προηγούμενη εβδομάδα, είχες αναφερθεί ότι είναι σύντομο, αλλά καλό παιχνίδι. 2,5 ώρες εκεί, αλλά καλή δουλειά βασικά από ένα δημιουργό, τα ξαναείπαμε βέβαια, με την CryEngine. Καλό είναι να βλέπουμε και άλλες μηχανές γραφικών, και πολύ τίμιο, πολύ ωραίο, εμπνευσμένο από Lovecraft, αλλά hardcore walking simulator, έτσι. Να περιμένει κάποιος να θέλει να ασχοληθεί ότι είναι απλά μια αφηγηματική ιστορία με το gameplay, απλά να ψάχνεις συρτάρια, να προχωράς, αλλά καλό, έχει ατμόσφαιρα, έχει καλλιγραφία, έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία σε αυτές τις 2,5 ώρες. Είσαι μπουκωμένος. Είναι λίγο μπουκωμένος. Λίγο, ναι, ακόμα. Εντάξει, έχει κρύο στην Αγγλία τώρα, έβαλε κρυάκι. Καλά, και εδώ έχει κρύο. Και εδώ έχει. 2 βαθμούς είχε το πρωί. Μέχρι και στην Αθήνα, νωρίς το πρωί και το βραδάκι, τσιμπάει, κατεβαίνει εκεί στο 13. Αυτός τους κάνει και τον Golf Stream εκεί πέρα, τους φέρνει λίγο ζεστή αύρα. Εμάς εδώ πέρα ούτε stream μας πιάνει ούτε τίποτα. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεύτερο review της εβδομάδας ήταν το Back 4 Blood, για το οποίο έχουμε μιλήσει και έχετε δει από εμάς αρκετές φορές πολλά πράγματα. Το ουσιαστικά Left 4 Dead 3, απλά με άλλο όνομα είναι αυτό, τα έχουμε πει. Ο Νίκος Πλωμαριτέλης έγραψε το κείμενο. Του άρεσε του Νίκου. Μας άρεσε όλων όσων παίξαμε, τα παιδιά έχουν παίξει πολύ περισσότερο. Έχουμε κάνει 2 streams παρείστηκα εδώ με τον Νικόλα, τον Νίκο του Πλωμαριτέλη και τον Οδυσσέα. Καλά περάσαμε, είχε η φάση. Είναι καλοδουλεμένο, καλοφτιαγμένο. Αυτό που... δηλαδή, ειλικρινές παιχνίδι ρε παιδάκι μου, είναι. Αυτό που είπαν, αυτό κάνανε, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς microtransactions για την ώρα. Χωρίς όλα αυτά τα χάλια του Evolve. Είναι ένα καλοφτιαγμένο Left 4 Dead. Νικόλα, εσύ περισσότερα πες. Έχεις παίξει πολύ περισσότερο από μένα. Αυτά όπως τα λες. Left 4 Dead, co-op, πολύ διασκεδαστικό. Και επίσης για άλλη μια φορά να πούμε το πόσο καλή δουλειά κάνα στο τεχνικό τομέα. Ναι, στο τεχνικό, στο netcode, πώς το λένε. Για παίζει, ναι. Δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα, έτσι. Ναι, Σάβα, επειδή δεν έχεις τις υποχρεώσεις, δεν παρακολούθησες ενδεχομένως τη φάση με το Back 4 Blood. Αυτό το παίξαμε... Έπαιξα λίγο εγώ με τον φίλο μου, τον Σοκράτη και τον Γιώργο. Α, έπαιξες. Και ο Νίκος εκείνη τη μέρα μου έστειλε μηνύματα, αλλά τελικά δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε και εγώ εγκατέλειψα σε μια φάση. Και με έναν παλιό φίλο από το forum του Game Over, που μας είδε και μπήκε. Εμένα λίγο στην αρχή με ξένησε αυτός ο βομβαρδισμός με κάρτες. Εκεί λίγο ταύτισα, ναι, γιατί ισχύει, ήξερα ότι πρόκειται για Left 4 Dead 3. Του στείλω ότι... γιατί με βομβαρδίζεις, αφού θα μπω και θα αρχίσω να πυροβολάω ζόμπι. Παίζουν ρόλο όμως αυτά και σιγά σιγά μετά. Okay. Στην αρχή είναι λίγο, ναι, είναι λίγο απότομος κορεσμός πληροφοριών και βομβαρδισμός μέσα σε 5 λεπτά και λες άσμα να ξεκινήσω και το βλέπω. Εκεί πέρα δηλαδή αυτά τα παιχνίδια έχουν πρόβλημα, δεν είναι ουσιαστικό πρόβλημα για το παιχνίδι. Απλά επειδή μου θύμισε πάρα πολύ Left 4 Dead, θεώρησα ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Αυτό με τις κάρτες που λες, αυτό που διαπίστωσα εγώ είναι, γιατί και εγώ το είχα το συνέστημα αυτό που λες, δηλαδή όταν πρώτο ξεκινήσαμε και το είχαμε πει και στο stream νομίζω, στο πρώτο που είχαμε κάνει, ότι τι γίνεται τώρα εδώ με αυτές τις κάρτες,
τι φάση, τι παίζει με τις κάρτες, τι κάνω εγώ εδώ, πότε τις χρησιμοποιώ, τι είναι οι κάρτες, οι hoard που σου βγάζει στην αρχή, τι είναι αυτές που αγοράζεις από εκείνο και το χαμπάκι που έχει το οικόπεδο εκεί που μαζεύεσαι στην αρχή. Αυτό που είδα στην πορεία όμως μετά από κάνα δύο ρίτσες παιχνιδιού είναι ότι έχουν νόημα όταν καταλάβεις περί τίνος πρόκειται και φτιάχνεις το deck σου, που σου δίνει ουσιαστικά τι είναι, τα perks είναι οι κάρτες. Έτσι. Και κάποιοι, καλά, ναι. Ναι. Και από ένα σημείο και μετά είναι κάποιες πιο εξελιγμένες που σου δίνουν πολλά perks αλλά σου παίρνουν και κάτι. Οπότε αρχίζεις και ξέρεις, φτιάχνεις. Ναι. Για εξέλιξη του χαρακτήρα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ αν κάποιο, για το replayability, και είναι ένα παιχνίδι στημένο σε αυτό, να θέλει κάποιος με παρέα να μπαίνει και να ξαναμπαίνει σε μεγαλύτερες δυσκολίες, να δοκιμάζει builds. Έχει μια χρησιμότητα. Αυτό είναι. Αυτό που λέγαμε πάντως για το τεχνικό τομέα είναι αυτό που έλεγε ο Γιώργος Σάμερ, είναι ότι μπήκαμε να παίξουμε ο ένας από PC, ο άλλος από PS5, ο άλλος από Xbox. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Την πρώτη μέρα, έτσι, από τη δεύτερη μέρα. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Την πρώτη μέρα μπήκα εγώ με τον Νίκο, εγώ από Xbox, ο Νίκος από PC, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί ότι είναι άδικο σε καινούργια παιχνίδια τα χώνουμε όπως τα Outriders μέσα στις δύο πρώτες μέρες αν έχουν τεχνικά προβλήματα, γιατί μπαίνει όλος ο κόσμος τότε και είναι λογικό να υπάρξουν θέματα, αλλά στην αντίθετη περίπτωση δεν πρέπει να πούμε μπράβο σε αυτούς εδώ πέρα που το δείχνουν ότι γίνεται, είναι εφικτό. Εφόσον υπάρχει γκρίνια στις άλλες περιπτώσεις, ναι, πρέπει να υποθεί το μπράβο. Και επίσης πρέπει να αναρωτηθούμε, εφόσον φαίνεται τελικά ότι αυτή η ομάδα έχει ταλέντο σε αυτό το είδος των παιχνιδιών, πόσο άσχημο γεγονός είναι όλος αυτός ο χαμένος χρόνος με το Evolve και την καταράκωση του παιχνιδιού. Ναι, ήταν μεγάλη ζημιά αυτή και για το στούντιο. Γιατί είναι χαμένος χρόνος όχι μόνο η ανάπτυξή του, γιατί μπορεί το Evolve να βγει καλό συνολικά, αλλά ο χαμένος χρόνος και μετά την κατάρρευση του παιχνιδιού για αυτή την εταιρεία. Ναι, ακριβώς έτσι. Ίσως είχε και παραπάνω πράγματα να δώσει σε αυτό το διάστημα. Ας ελπίσουμε ότι θα τα δώσει από αυτά. Ναι. Πάντως η επιστροφή ενός καλού co-op παιχνιδιού, και όχι καλού, από τα πολύ καλά της προπροηγούμενης γενιάς σε αυτή τη γενιά, το Left 4 Dead είναι, είναι ωραίο γεγονός, είναι ωραίο φαινόμενο. Και τέλος λοιπόν, από reviews, το House of Ashes, για το οποίο έγραψα εγώ το review, είπα πολλά τη Δευτέρα, μην σας κουράσω όλο με αυτό. Συμπαθητική προσπάθεια σε αυτό το πλαίσιο, έτσι, πάντα μέσα στο πλαίσιο το οποίο κινείται ένα παιχνίδι, cinematic adventures είναι, το gameplay είναι πολύ περιορισμένο, περπατάς, βρίσκεις αντικείμενα, τα κοιτάς, αφηγηματικό παιχνίδι που απλά κάνεις τις επιλογές, οι επιλογές σου που έχουν βαρύτητα, στο πώς εξελίσσεται η ιστορία. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ των 5 βασικών χαρακτήρων που υπάρχουν στο παιχνίδι, και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, το τέλος, έτσι. Το αν θα δεις καλό τέλος, αν θα δεις πολύ καλό τέλος, κακό κτλ. Αυτό εξαρτάται από το πόσους θα κατορθώσεις να σώσεις μέχρι το τέλος της ιστορίας. Είναι ωραίο το ότι έχουν αυτό που μου άρεσε εμένα και το θεωρώ το καλύτερο κομμάτι σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια κιόλας, η καλύτερη στιγμή της Supermassive μέχρι στιγμής. Είναι, Σάβα, επειδή έλειπε στο webcast, το λέω τώρα σε σένα, αναφέρομαι δηλαδή κυρίως, ότι έχουν παντρέψει με συμπαθητικό τρόπο, όχι τον τέλειο, συμπαθητικό, στοιχεία από το Alien, από την ταινία Alien, έτσι, από το Descent, την ξέρεις νομίζω την ταινία, την είχαμε συζητήσει και στο χώρο το αφιέρωμα, και αρκετό κομμάτι έχουν πάρει για το world building, και, αλλά γι' αυτό δεν θα μιλήσω παραπάνω γιατί είναι πολύ spoiler, από το The Mountains of Madness του Lovecraft. Μάλιστα. Οπότε έχουν πάρει αυτά τα τρία, τα έχουν φέρει σε ένα άλλο έτσι περιβάλλον εκεί στο... Καλό ακούγεται. Ναι. Το setting είναι ωραίο. Ρομαντικό concept. Ναι. Δεν το κάνανε τέλεια. Δεν το κάνανε τέλεια και το παιχνίδι έχει και πολλά τεχνικά προβλήματα κατά την άποψή μου. Είδα πολλά τεχνικά προβλήματα και όχι μόνο τεχνικά που διορθώνονται με ένα patch, όπως έγραψα για κάτι textures και κάτι τέτοια που είναι έντονα, αλλά τεχνικά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το ίδιο το παιχνίδι, πώς είναι στημένο δηλαδή, με το motion capture κτλ. Ενώ έχει καλό motion capture, συνεχίζει να έχουν ρομποτικές κινήσεις, να έχουν νεκρά μάτια, δηλαδή σε βγάζει από όλο το. Από την ψευδαίσθηση το ότι παίζεις μια ταινία. Παίζεις μια ταινία, αυτό έτσι όπως το λέω είναι. Παίζεις δηλαδή. Είσαι ο κύριος δηλαδή της εξέλιξης μιας ταινίας. Αν περάσατε καλά με τα άλλα παιχνίδια, παιδιά,
και εδώ θα περάσετε καλά, σε αυτό το πλαίσιο κινείτε πάλι. Αν δεν σας άρεσαν το Little Hope και το Man of Medan, δεν θα δείτε κάτι άλλο εδώ, θα δείτε μια πιο ωραία ιστορία απλώς. Αυτά. Ελπίζω να κάνουν πράγματα παραπάνω τα παιδιά αυτά στη Supermassive. Έχει ταβανιάσει λίγο το πώς το πηγαίνουν. Πρέπει να κινηθούν λίγο. Πρέπει να κάνουν πράγματα. Πρέπει να τους δώσει και budget την Bandai για να κινηθούν λίγο καλύτερα. Ναι. Εν τω μεταξύ, λέγαμε Γιώργο ότι είναι έτσι τα παιχνίδια που θα φανεί στη γραφή κάθε φορά. Λέγαμε δηλαδή με κάθε καινούριο παιχνίδι αυτή τη σειρά να δούμε αν θα τα πάει καλύτερα, επειδή κάθε φορά αλλάζουν συγγραφέα. Στην γραφική ομάδα, εν πάση περιπτώσει, και αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά διαβάζω και από αυτά που λες και από τις συζητήσεις που κάναμε, μήπως τελικά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί η ιστορία λες ότι είναι καλή στο House of Ashes, αλλά τελικά, okay, αυτό μπορεί να είναι το κύριο συστατικό αυτών των παιχνιδιών, αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει, όχι. Δεν φτάνει. Θέλει κι άλλα. Θέλει κι άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις νέες κυκλοφορίες. Αυτή η εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα, η τελευταία Παρασκευή του Οκτωβρίου, είναι μία από τις πιο πλούσιες σε μεγάλα ονόματα κυκλοφορίας, δηλαδή σε μεγάλα παιχνίδια, συγγνώμη, AAA να το πω έτσι. Και θα έχει και ο Νοέμβριος αρκετά βεβαίως, εννοείται. Απλά αυτή ίσως είναι η τελευταία εβδομάδα που είναι πάρα πολλά μεζεμένα. Και ξεκινάω γρήγορα, τα παιδιά όποτε θέλουν με διακόπτουν και σχολιάζουν πάνω στα παιχνίδια αυτά. Το μεγαλύτερο όνομα της εβδομάδας, τα δύο, ένα εκ των δύο μεγαλύτερων ονομάτων της εβδομάδας είναι το Age of Empires 4 βεβαίως. Μεγάλη επιστροφή, μεγάλη, τεράστια επιστροφή. Το Age of Empires δεν είναι ένα μικρό μέγεθος σαν όνομα στο gaming. Έτσι, όσοι είναι μεγαλύτεροι καταλαβαίνουν. Είναι μια ιστορία ολόκληρη, είναι μια γενιά μεγάλωση με το Age of Empires στα τέλη της δεκαετίας του 90. Όσοι ήταν PC gamers στα τέλη της δεκαετίας του 90, που θυμάμαι εγώ, με διορθώνουν τα παιδιά εδώ, και τα παιδιά ήταν εκείνη την εποχή έπαιζαν. Πρώτα απ' όλα ήξεραν το Age of Empires και ύστερα άλλα πράγματα. Τουλάχιστον ό,τι και να έπαιζαν, το εικονίδιο του Age of Empires, ενός Age of Empires, υπήρχε πάντα στο desktop. Υπήρχε, ναι, πραγματικά. Και του Starcraft. Ναι. Τεράστιο είναι το από μέγεθος. Αυτά τα RTS που καθορίσανε το είδος, έτσι. Ναι, ναι. Και ένα σημαντικότατο είδος, δηλαδή. Η Ensemble ήταν για μένα το πιο ταλαντούχο στούντιο σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι της Relic, καλά κάνει και το λέει ο Σάββας τώρα, ναι, αυτό, ναι, γιατί σύμφωνο. Η Ensemble δεν υπάρχει πλέον. Εντάξει, καθόλου άπειρη στον τομέα RTS η Relic, εννοείται, με τα μυθικά Company of Heroes, και τα Warhammer βέβαια, αλλά εντάξει. Για το Age of Empires θα έχουμε review. Το Warhammer δεν είναι καλά. Anyway. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα. Ο Αποστόλης το έχει τον κωδικό μας. Τον είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Μας ήρθε δηλαδή 2-3 μέρες πριν από το release, αλλά θέλει δουλειά το Age of Empires. Δεν βγαίνει review μέσα σε 2-3 μέρες. Αντιλαμβάνεστε. Αλλά εννοείται τώρα. Αντιλαμβάνεστε, θα βγει είτε Παρασκευή, δηλαδή τη μέρα που θα βγει και το Vidcast, αλλά κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα, για να τα μοιράσουμε λίγο. Να μοιράσουμε την ύλη, θέλουμε να μοιράζεται για να υπάρχει υλικό κάθε ημέρα της εβδομάδας, οπότε ίσως να πάει για την επόμενη. Οπότε την άποψή μας θα τη δείτε δημοσιευμένη σύντομα. Λοιπόν, δεύτερη μεγάλη κυκλοφορία, κατά την άποψή μου η δεύτερη μεγαλύτερη μαζί με το Age of Empires προηγουμένως, είναι το Guardians of the Galaxy, το οποίο είναι μία έκπληξη. Εγώ έχω πάθει πλάκα με... Εξεπλάγει είναι ευχάριστα, παιδιά, να σου το πω αλλιώς. Πολύ ευχάριστα. Σάβα Νικόλα, πρέπει να είμαι σε ένα δεκάωρο τώρα περίπου. Το κείμενό μας, την άποψή μας για το Guardians of the Galaxy θα τη γράψει ο Αλέξανδρος, θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα. Παράλληλα παίζω και εγώ, το πήρα και εγώ όμως. Εξεπλάγει είναι ευχάριστα σε πολλαπλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, έχει πολύ ροχ και πολύ metal μέσα. Ξεκινάμε από εκεί, Σάβα. Έτσι. Ωραία. Με πολύ ωραίο τρόπο. Με πολύ ωραίο τρόπο. Όπως ήταν βαλμένο μέσα σε στυλ Brutal Legend. Όμορφα βαλμένο μέσα. Η μουσική δηλαδή είναι όμορφα. Δεν είναι μόνο μέσα. Καλά, στο Brutal Legend δεν ήταν βαλμένο, ήταν μόνο χειρό. Ήταν κομμάτι. Ήταν πυλώνα του παιχνιδιού. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν είναι έτσι πυλώνα με αυτή τη λογική. Okay. Εδώ είναι και καλά συνοδευτικό του ύφους του παιχνιδιού. Έχει και άλλα πράγματα μέσα, έχει και disco μουσική, έχει και pop rock μουσική, έχει blondie, έχει hot chocolate, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι metal. Υπάρχει βασικά ένα ολόκληρο album μέσα από το συγκρότημα Star-Lord,
το οποίο είναι ολόκληρο άλμπουμ, metal άλμπουμ, metal 80's, 20 κομμάτια, ναι. 20 κομμάτια, γραμμένα από, ένα, από 4 υπαλλήλους της Eidos, οι οποίοι έχουν συγκρότημα. Είναι... από το sound department είναι υπεύθυνοι του ήχου, τους είπατε φτιάξτε και φτιάξατε. Ναι. Ξεκινάει το παιχνίδι με μια πολύ ωραία σκηνή που είναι ο έφηβος μέσα στο δωμάτιο στο σπίτι του και ακούει με τα ακουστικά τα Walkman κασέτα και έχει μπροστά το τέτοιο με τους στίχους και μπορείς να κάτσεις εκεί να ακούς όλη την κασέτα, έτσι. Ναι, πολύ ωραία σκηνή αυτή εδώ. Και είναι metal 80's ωραίο, δηλαδή εντάξει, μια χαρά. Και από εκεί και πέρα έχει τα licensed κομμάτια, έχει Rainbow, έχει Iron Maiden, έχει πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού, σημαντικό κατά την άποψή μου, λόγω ύφους, επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα, μου έκανε εντύπωση το πόσο δουλεμένο είναι το παιχνίδι σε πολλαπλούς τομείς. Το gameplay έχει προβλήματα, θα σας τα πει ο Αλέξανδρος καλύτερα, θα τα πούμε και τη Δευτέρα. Αλλά είναι ωραίο, είναι single player παιχνίδι, ελέγχεις ένα χαρακτήρα και το υπόλοιπο είναι ουσιαστικά οι υπόλοιποι τρεις χαρακτήρες λειτουργούν με AI και τους δίνεις εντολές περίπου σαν τα Tails λειτουργεί. Ή σαν τα Mass Effect, Σάβα, και πριν σηκώσεις χέρι να κάνεις objection. Όχι, μωρέ. Είναι το πόσο vibe Mass Effect έχει, αλλά στο πολύ ελαφρύ του, στο πολύ κωμικό του, γιατί είναι κωμωδία παιχνίδι, έτσι. Γιατί είναι ένα space opera παιχνίδι, βγάζουμε από τη μέση όλα τα Marvel και τα λοιπά, έτσι, που μπορεί να έχουμε ενστάσεις και τι συμβαίνει με τη Marvel τα τελευταία χρόνια. Σαν παιχνίδι, καθαρά σαν παιχνίδι. Είναι ένα space opera, αλλά πολύ ανάλαφρο. Και έχει τη λογική αυτή. Δηλαδή, έχεις το σκάφος σου με το οποίο ταξιδεύεις μέχρι στιγμής γραμμικό. Δεν επιλέγεις που θα πας, δεν ξέρω αν ανοίγεις την πορεία. Companions που πρέπει να μιλήσεις μαζί τους. Έχει επιλογές τι θα κάνεις, τι θα τους ρωτήσεις, με ποιους θα σταθείς δίπλα. Σε σημεία βγαίνουν. Άσε, θα κάνω προφορικό review, δεν θέλω να σας κουράσω. Γιατί πρέπει να μας πει ο Αλέξανδρος και πρέπει να το τελειώσουμε. Για την ώρα. Εγώ το θεωρώ πολύ ευχάριστη έκπληξη των Guardians of the Galaxy και δείχνει πως όταν γίνεται σωστή δουλειά δεν έχουμε αποτελέσματα τύπου Avengers, αυτό το εξάμβλωμα, το Game as a Service που πέσανε πόσα εκατομμύρια δεν ξέρω και εγώ από τη Square για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, ενώ το Guardians είναι ένα πολύ ωραίο αξιοπρεπέστατο single player παιχνίδι με έξυπνο χιούμορ, ωραία γραφή. Έχει και το Jack Black cameo κάνει με κάποια στιγμή μέσα. Metal cameo, όπως καταλαβαίνεις. Δεν θα έκανε. Εννοείται. Ναι. Πολύ ωραία περίπτωση. Πάντως είναι πολύ θετικό ότι αυτή η εταιρεία έχει ταλέντο και το βγάζει κάπου σαν παιχνίδι που μάλλον θα πάει και καλά. Έτσι, γιατί είναι καλό, είναι με πολύ δυνατό franchise. Είναι εντωμεταξύ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η εταιρεία που έκανε τα Deus Ex. Που πολλοί θα θέλαμε να βγάλουν τρίτο Deus Ex, αλλά. Okay. Το 2 δυστυχώς είχε πάει ψηλό άπατο. Αλλά τουλάχιστον είναι εδώ και βγάζουν κάτι άλλο που είναι που το. Ναι, ναι. Φαίνεται ότι δεν το κάνουν εργολαβία. Έτσι φαίνεται ότι έχουν καθόλου, βάλει. Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σε αντίθεση με το Avengers, που το Avengers σου έβγαζε την εντύπωση ότι ελάτε εδώ τι βγάζετε. Στο Brainer, καλά. Πάρτε εδώ Avengers και κάντε κάτι να βγάλετε, επειδή αυτό είναι το hot το franchise. Το Avengers ήταν ένα παιχνίδι παραγγελία και το Guardians παραγγελία. Ακριβώς, είναι, ναι. Παραγγελία και το Guardians. Marvel ναι, παιχνίδι είναι. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι που είχε κουτάκια τικαρισμένα. Τι πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει μαγαζάκι, πρέπει να έχει τέτοιου τύπου αποστολές, πρέπει να έχει τόνα, πρέπει να έχει τ' άλλο. Το Guardians είναι ένα παιχνίδι που σε εκπλήσει συνεχώς. Αλλιώς ξεκινάει, αλλιώς το βλέπεις την πορεία. Εγώ νόμιζα ότι είναι ένα third person shooter. Έχει όμως και light, πολύ light RPG στοιχεία με αναβαθμίσεις, με συνομιλίες και σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων, companion missions, companion συζητήσεις με την τετράδα. Έχει κάποια στιγμή το παιχνίδι ανοίγει, πηγαίνει σε ένα σημείο, να μην πω spoiler τώρα, και γίνεται ουσιαστικά ένα open world κομμάτι που πρέπει να εξερευνήσεις και να κάνεις και να μιλήσεις, να ανακαλύψεις πράγματα. Εκπλήσεις συνεχώς. Μπράβο τους για την ώρα δηλαδή. Επιφυλάσσομαι γιατί δεν το έχω τελειώσει. Τα έχουμε πει αυτά. Πολύ, αυτό πολύ πόσο είναι μεγάλο, πώς το κόβεις δηλαδή. Ένα 20ωρο πιστεύω θα το έχει, Σάβα. Ένα 20ωρο πιστεύω θα το έχει, ναι. Όχι, γενικά και έχω διαβάσει ότι είναι σε αυτό. Όχι, άσχημα. Καθόλου άσχημα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα την Δευτέρα μάλλον, θα μας πει και ο Αλέξανδρος. Άλλες κυκλοφορίες. Ποιο chapter το έφτασες? Είμαι έκτο νομίζω, Νικόλα. Έκτο. Ή πέμπτο ή έκτο πρέπει να είναι. Μην σε γελάσω τώρα. Ναι. Είμαι σε ένα σημείο που είναι το. Που υπάρχει και στις ταινίες βασικά. Ένα τέλος πάντων, ένα σταθμός διαστημικός.
πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Λοιπόν, άλλες κυκλοφορίες. Mario Party Superstars, συλλογή παιχνιδιών mini games, μεγάλη κυκλοφορία και αυτή για τους κατόχους Switch. Αυτό είναι καινούριο, έτσι, δεν είναι κάποιο remaster. Βρήκες τον ειδικό να σου πει τώρα, δεν έχουμε το Μιχάλη εδώ, τον Κώστα να μας πει. Νομίζω ότι είναι καινούριο, αλλά έχει boards, ναι. Δηλαδή, γιατί είναι ουσιαστικά επιτραπέζια ψηφιακά, έτσι. Έχει boards και από παλιά παιχνίδια, από παλιά Mario Party. Είναι σαν best of, κάπως έτσι. Ναι. Το Riders Republic της Ubisoft, αυτό το extreme sports παιχνίδι που είναι ουσιαστικά σαν εξέλιξη του Steep που είχε βγάλει πριν μερικά χρόνια. Ήρθε και γι' αυτό ο κωδικός μας, τον έχει ο Λάμπρος Δημακόπουλος. Review θα ακολουθήσει στην πορεία. Και τέλος έχουμε Darkest Dungeon 2. Και αφήνω το Σάβα και τον Νικόλα που είχαν παίξει το πρώτο να μας πούνε και το... Εγώ αφήνω τον Νικόλα που είχε παίξει το πρώτο. Για το Darkest Dungeon 2 θα πει ο Νικόλας και για το Fatal Frame Maiden of Blackwater θα πει ο Σάβας που ξέρω ότι το είχε παίξει στο Wii U. Πήραμε κανένα κωδικό από αυτό. Όχι, θα το ψάξω όμως. Θα το κοιτάξω και θα σου πω. Ψάξω, ναι, ναι. Το δούμε σε κανονική ανάλυση. Ναι, ναι. Και για τον Darkest Dungeon έχουμε πάρει κωδικό, αλλά early access είναι αυτό ακόμα. Και αν το κάνω όπως το είχαν κάνει με το προηγούμενο, θα τραβήξει αρκετούς μήνες. Ναι. Και όχι άδικα, γιατί παίζει πολύ balancing στο παιχνίδι. Σίγουρα. Συγγνώμη, δεν είναι πλήρες ακόμα. Όχι, όχι. Θα κάνεις early access το, dungeon, το Darkest Dungeon. Δεν θα το παίξω για ώρες, αλλά έχω περιέργεια να δω πώς είναι. Θέλω απλά να δω τη δουλειά. Τώρα δεν θα κάτσω. Δεν σου λύθηκε η περιέργεια από το πλήρες Darkest Dungeon το πρώτο. Κορυφή το πρώτο dungeon, Darkest Dungeon για πολύ σαδιστικές καταστάσεις. Το ξέρεις τι είχα πάθει με το πρώτο. Μιζέρια. Ξέρεις τι είχα πάθει. Ήμουνα απολύτως σίγουρος. Πάω στο χωριό μετά το tutorial, το οποίο ήταν επίσης δύσκολο. Έχατε το tutorial. Ναι, δηλαδή μπορούσε άνετα να χάσεις και να ξαναρχίσεις από την αρχή. Πάω στο χωριό, φτιάχνεις το part, πηγαίνεις και χάνω εννοείται. Μου τους βάζουν όλους. Και λέω τώρα, ωραία οι μάγκες. Έχουν κάνει τώρα εδώ, θα κάνουν ανατροπή, κάτι θα γίνει και θα πει ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να χάσεις. Και μπαίνω έτσι να διαβάσω κανένα φόρουμ και όχι, δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι έπρεπε να χάσεις, αλλά έχανες. Okay. Εντάξει. Έχω περίεργη για το 2 γιατί το έχουν κάνει από ό,τι έχω καταλάβει ξεκάθαρα rog-like. Ενώ στο πρώτο έχανες αλλά έπαιρνες άλλα άτομα, αναβάθμιζες στο χωριό, έπαιρνες τα trinkets, είχε διάφορα, είχε μια εξέλιξη, ένιωθες. Εξελισσόταν, ναι. Ναι, σε αυτό από ό,τι έχω καταλάβει έχεις τους 4 στην αρχή τους επιλέγεις, προχωράς, όταν χάσεις στο 0 πάλι. Ο γαμό, με συγχωρεί για την εμπορική, εμπορική κατεύθυνση. Δεν πήγα σε πιο casual μονοπάτια. Κανονικά, ναι. Οπότε έχω περίεργη για το δω από αυτό τώρα, δεν ξέρω, θα δούμε. Έκαναν πάντως ένα δικό τους υποείδος, δηλαδή είχε τόσο αίσθηση όταν βγήκε αυτό το παιχνίδι που είχαμε δει αρκετούς κλόνους με αυτό το σύστημα, δηλαδή αυτό το δυσδιάστατο που ανάλογα σε ποια θέση έχεις το χαρακτήρα σου βγήκανε διάφορα ένα με διάστημα, ένα space. Κατάλαβα, δεν θυμάμαι. Κατάλαβες, ήταν ακριβώς η ίδια φάση. Και με δεύτερο παγκόσμιο είχε βγει, το είχε κάνει ο... Μπράβο, με δεύτερο παγκόσμιο. Κάτι με Warsaw, κάτι με Βαρσοβία. Κάτι, ναι, 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 ναι. Τώρα... Ναι. Αλλά για άλλο με αυτούς. Και Γιώργο, είναι ένα άλλο indie ακόμα που βγαίνει... Να μας που πει ο Σάββας... Αυτή εβδομάδα. Α, πες το αφού ξεκίνησες. Ναι, sorry. Ναι. Όχι, για άλλο, όχι, είπες για άλλο. Πες. Πες το, ναι, αφού ξεκίνησες. Από την Amanita Design βασικά. Πολύ έτσι ωραία, καλή εταιρεία με τα Samorost και τα διάφορα, τέλος πάντων, δικό της στυλ εντελώς. Adventure-άκι, λέγεται Happy Game, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι καλό, καθόλου Happy Game. Γιατί το έχουν κάνει σαν παιχνίδι τρόμου βασικά, με την ίδια τεχνοτροπία που έχουν, αλλά λίγο άγριο σε σκίτσα και τέτοια. Δηλαδή δοκιμάζουν κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είχαν βγάλει ως τώρα, που ήταν πιο έτσι χαρούμενο, ας πούμε, πιο παραμυθένια παιχνίδια. Αλλά είναι μια εταιρεία με ταλέντο και με πολύ ιδιαίτερο στήλο, οπότε και αυτό έχει το ενδιαφέρον, η αλλαγή πλεύσης που κάνουν. Και τέλος, το Σάβα, να μας θυμίσεις το Maiden of Blackwater, τι είναι? Ναι, Fatal Frame 5 ήταν αυτό. Το 5 δεν ήταν. Ναι, δεν ξέρω. Τα είχαμε χάσει. Το 4 είχε μείνει στο Wii και στην Ιαπωνία, δυστυχώς.
Αυτό. Κατά την άποψή μου, όλα τα Fatal Frame με κάποιο τρόπο, επειδή είναι λίγο, λίγο περίεργος ο τρόπος με τον οποίο έφταναν στο κοινό τα Fatal Frame, θα έπρεπε ίσως κάποια στιγμή να ξαναβγουν συνολικά. Και επειδή είμαστε σε μια εποχή που μία στις δύο κυκλοφορίες είναι κάτι που έχουμε παίξει στο παρελθόν, μακάρι να μπουν και αυτά στο, έτσι, στο κάδρο. Mm. Και το πρώτο ήταν καλό παιχνίδι, και το δεύτερο που υπήρχε και στο Xbox ήταν καλό παιχνίδι, και το τρίτο που ήταν αποκλειστικό του PlayStation 2 ήταν καλό παιχνίδι. Το τέταρτο ήταν αποκλειστικό του Wii. Εγώ είχα καταφέρει να το παίξω με αγγλικό dubbing, το οποίο ήταν fan-made σε σπασμένο Wii. Αλλιώς δεν παίζω, ήταν ιαπωνικό. Αυτό είχε βγει μόνο για Wii U, με ωραία χρήση της ταμπλέτας του Wii U. Μου αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα των παιχνιδιών αυτών. Mm. Είναι λίγο Ιαπωνεζίλα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρά τους. Το πώς από ένα αστικό περιβάλλον, το οποίο δεν σου προκαλεί καθόλου ανακούφιση όταν βρίσκεσαι εκεί στα μεσοδιαστήματα, ξαναπηγαίνεις στην πολύ τρομακτική Ιαπωνική ύπαιθρο με τους ναούς, με τα φαντάσματα, τα εγκαταλελειμμένα σπίτια και ούτω καθεξής. Δεν ήταν τόσο κλειστοφοβικό, γιατί είχες και αρκετή περιπλάνηση σε εξωτερικούς χώρους, ο Θεός να τους κάνει. Δεν ήταν τόσο κλειστοφοβικό όσο τα προηγούμενα. Είχε μια ελευθερία διαφορετική κινήσεων. Αλλά το βασικό στοιχείο, η εξερεύνηση, τα φαντάσματα, η κάμερα obscura, ο τρόπος με τον οποίο πιάνεις το φάντασμα και κερδίζεις πόντους και ούτω καθεξής, ήταν εκεί. Εγώ είμαι υπέρ του. Μακάρι δηλαδή όλη η σειρά με κάποιο τρόπο να βρει δρόμο προς τις νέες κονσόλες, τώρα που είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, όπως και τα Siren, ας πούμε. Ναι. Τα Forbidden Siren, αν και πιο δύστροπα παιχνίδια. Γιατί το μοναδικό που, από το Forbidden Siren που δεν είναι δύστροπο το 3, μας έχει μείνει στο PlayStation 3. Αυτό, οπότε ναι, που ήταν σε επεισόδια και μετά είναι επίσης δυσπρόσιτο παιχνίδι. Αν καταφέρω να το παίξω στο Series, θα χαρώ πάρα πολύ. Ωραία. Αν δεν καταφέρω, θα το παίξω στο PC. Θα το ψάξουμε αυτό, να το ζητήσουμε, ναι. Ωραία, λοιπόν, μπόλικα σειρά αυτή τη βδομάδα, παιδιά. Ναι. Το βίντεο του Halo το προλάβαμε. Σχολιάσαν τα παιδιά τη Δευτέρα στο webcast, εγώ το είδα μετά. Πέσες στο παράδειγμα. Ήταν στο webcast. Επίθεση. Μετά προλάβαμε. Πότε ήταν, Κυριακή? Τη Δευτέρα βγήκε. Α, τη Δευτέρα και προλάβατε. Δευτέρα μεσημέρι. Α, ναι. Μάλιστα. Έχασα τελείως. Εγώ 9.30 ώρα κατάφερα και εγώ σας είδα που μπήκατε με τον Οδυσσέα και με πήρε ο ύπνος στο πληκτρολόγιο. Οπότε δεν υπήρχε ελπίδα. Ναι. Πώς σας φάνηκε? Τολμώ να πω ότι είμαι ελαφρώς ενθουσιασμένος. Τολμώ. Έτσι, χρησιμοποίησα πολλές λέξεις κλειδιά. Τολμώ και ελαφρώς, είπα. Μου άρεσε πάντως αυτό που είδα, πάρα πολύ. Μου άρεσε αυτό που είδα. Ναι, μετά από τόσο καιρό και με τις επιφυλάξεις που είχαμε, τώρα το περιμένω. Ήταν καλό το δείγμα αυτό, ήταν καλό. Sorry δε παιδιά, εκεί οι φάσεις τώρα ξέρω ότι μπορεί να το κάνουν λίγο στυλιζαρισμένο για τις ανάγκες του demo και τις ανάγκες του βίντεο, αλλά αυτή η φάση που εκτοξεύεσαι, πέφτεις με τον Master Chief, ρίχνεις τη ρουκέτα, ανατινάζονται οι plasma grenades και γίνεται ένα, αυτό το πράγμα μόνο εκεί. Και το grappling hook φαίνεται ότι θα δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον στο βίντεο. Ίσως με σωστή χρήση. Ναι. Να δούμε. Πάντως ήταν αισιόδοξος. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό σε σχέση. Ναι, αν μη τι άλλο, φάνηκε ότι έκαναν και λίγο δουλειά. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τι crunch έπεσε. Δικαίωμά τους και πρόβλημά τους. Αλλά έπεσε. Πρέπει να πέσει λογικά δουλειά. Φάνηκε σε τι διαφορά στον οπτικό τομέα, στο τεχνικό τομέα τουλάχιστον. Εντάξει, δεν είναι. Ωραίο πράγμα. Είναι πολύ βελτιωμένο. Αυτό. Είναι βελτιωμένο. Είναι εμφανώς βελτιωμένο. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να βάζεις το ένα δίπλα στο άλλο για τις διαφορές. Όντως κάνατε δουλειά. Και είναι το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι, είναι ναυαρχίδα για τη βιομηχανία του gaming, είναι το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι του 2021, έτσι. Δηλαδή, το Halo Infinite κλείνει το 2021 από θέμα gaming. Ναι. Θα έρθει δηλαδή με πολύ βαρύ αποτύπωμα, ρε παιδί μου, δεν είναι αστεία πράγματα. Τώρα, ήταν πολύ ενθαρρυντικό αυτό το βίντεο, να δούμε. Μα κάνα πάνε όλα καλά. Mass Effect θα μπει στο Game Pass τελικά.
Τι θα γίνει. Έγινε ένα leak από το Xbox της Ισπανίας. Για να έγινε leak και να το τραβήξανε μετά, γιατί φάγανε κράξιμο προφανώς από τα κεντρικά. Α, μπήκε στο EA, ε. Ναι, λογικά θα μπει. Λογικά θα μπει. Δηλαδή δεν βγαίνει τέτοιο tweet. Άντε, ευκαιρία να παίξει το Mass Effect να δείτε ότι είναι καλό. Ναι, ρε παιδιά. Ναι, ρε παιδιά. Λοιπόν. Είχε ένα ξέκετο state of play. Δεν είναι άξιο σχολιασμό αυτό το συγκεκριμένο state of play. Πολύ άσχημο. Ναι, δυστυχώς. Και αυτό είναι το μόνο το άξιο σχολιασμό, ότι δεν βρήκα το λόγο βασικά του γιατί έπρεπε να γίνει. Ναι. Δεν. Καλά που δεν κάναμε στρίβη. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς που. Ναι. Δεν είχε. Το Star Ocean, αν μπορείς, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό τώρα, δεν έχω παίξει τα επόμενα. Ο Σταύρος που. Οπότε δεν ξέρω τι βαρύτητα έχει. Το Discord για το Star Ocean γράφει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στο παρασκήνιο με την Tri-Ace. Γενικότερα δεν πάνε καλά. Αυτό είναι κομμάτι της Enix, έτσι. Η Tri-Ace και το Star Ocean είναι το κομμάτι της Enix που έγινε. Που προϋπήρχε πριν τη συγχώνευση, δηλαδή Square Enix. Και φαίνεται ότι δεν πέφτουν πολλά λεφτά εκεί. Έχει πέσει δηλαδή όλο το χρήμα στην άλλη πλευρά, τη Squaresoft, δηλαδή στα Final Fantasy. Δεν ξέρω, να δούμε. Να δούμε. Πάντως το State of Play αυτό ήταν. Αλλά πέραν αυτού, ναι, δεν. Ναι, το Little Devil Inside, το οποίο πήγε για το 22 και. Okay. Το Little Devil Inside δεν ήταν και κάνα μεγάλο όνομα ποτέ. Δηλαδή φαίνεται ενδιαφέρον αυτό, αλλά είχε ανακοινωθεί για φέτος το καλοκαίρι. Τελικά δεν ακούστηκε τίποτα και τώρα ξαφνικά βγήκαν να πούνε ότι θα βγει κάποια στιγμή το 22. Εντάξει, ξέρω, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Όχι, δεν ήταν. Το σαν είδηση. Δεν καλά στέκει το πρόεκτο. Ναι. Λοιπόν, τη Δευτέρα το βράδυ, περισσότερα και για παιχνίδια που θα έχουμε παίξει και θα έχουμε δει. Νομίζω παίζει και ο Αλέξανδρος, όχι, ο Κώστας παίζει το Age of Empires 4, γιατί ο Απόστολος δεν θα μπορεί. Δεν μπορεί να είναι στα webcasts εκ των πραγμάτων. Οπότε θα πούμε για Age of Empires, θα πούμε για Guardians, γενικότερα και επικαιρότητα, ό,τι άλλο είναι. Περιμένω θα... πώς και πώς και το Grand Theft Auto εγώ. Είναι και το Trilogy. Ο Σάββας είπε ότι με το San Andreas κλείνεις για 2 χρόνια, πώς το πες. 2 χρόνια κλείνεις. Gaming δηλαδή, ότι... Όχι, κλείνω, ήταν, απασχολούσε, ήταν ναι, η βιομηχανία, η gaming 2 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όταν πρωτοβγήκε στο PS2 και μετά όταν ξαναβγήκε στο Xbox. Ναι, και είχε γίνει ο κακός χαμός. Σεπτέμβρη δεν είχε βγει. Τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη είχε βγει δεν στο Xbox. Ρε, και είχε γίνει πανικός. Μια πολύ ανώτερη έκδοση, ένα πολύ ανώτερο παιχνίδι. Έχω μεγάλη απορία να δω τι κάναμε τα controls. Έχω πολύ μεγάλη απορία. Αν μπορείς να παίξεις. Και ιδίως με τα controls του ελικοπτέρου. Αν θα φτάσω σε εκείνο το σημείο, γιατί είναι πολύ μετά και δεν ξέρω αν θα παίξει τόσο. Έτσι, μία βόλτα όμως. Ναι. Έτσι για το. Ναι. Για τον παλιό καλό καιρό. Επίσης φέτος δεν ξέρω αν είναι legit, αλλά εφόσον βγήκε στις κονσόλες το 21 και όχι το 20, θα ψηφίζω για παιχνίδι της χρονιάς στο Hades. Έχει σκάει σε αυτό, έτσι. Ναι. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Εντάξει, δεν το είχα καταλάβει εγώ όταν το πρωτόπαιξα το φθινόπωρο στο PC. Είναι άλλη κατηγορία παιχνιδιών. Δεν είναι rock-like, είναι άλλο. Είναι Hades παιχνίδι. Πώς λέμε τα Dark Souls παιχνίδια. Ναι. Από εδώ και πέρα, αν το δοκιμάσει κανείς, θα λέμε τα Hades παιχνίδια. Εγώ δεν έχω παίξει ένα πράγμα που είναι μισή ώρα playthrough στην χειρότερη μισή ώρα. 35 λεπτά, 60 φορές και 70, και να παίζεις κάθε φορά διαφορετικά. Ναι, ναι. Εγώ δεν το έχω ξανακάνει, το έχετε ξανακάνει εσείς. Όταν λέμε διαφορετικά, διαφορετικά. Δηλαδή, το ένα playthrough να πηγαίνει στη σφαίρα και στο άλλο να τρως ξύλο από τις πρώτες 3 πίστες, επειδή δεν είναι καλός ο συνδυασμός. Δεν μου έχει τύχημα. Λοιπόν, αυτά και πολλά περισσότερα τη Δευτέρα το βραδάκι στο webcast. Και reviews για όλα τα παιχνίδια που συζητήσαμε σήμερα. Ναι, για όλα, για όλα, για όλα. Δεν έχουμε πάρει κωδικό Mario Party βέβαια Superstars, αλλά okay, για όλα τα υπόλοιπα. Σταδιακά μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, έτσι όπως είπαμε, τα μοιράζουμε και θα τα συζητάμε και στα live μας. Λοιπόν, ήταν ο Σάββας, ήταν ο Νικόλας και Γιώργος στο Vidcast της Παρασκευής 29 Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να κάνετε και κάνα like, να κάνετε και subscribe άμα σας αρέσουν αυτά που βλέπετε. Και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας. Γεια και χαρά. Γεια χαρά.